Ευχαριστώ κύριε Καλτσαφέρη και βεβαίως αναγνωρίζω παρά τις ιδεολογικές μας διαφορές έχετε κρατήσει μια στάση πράγματι που θεωρώ ότι είναι μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο θέμα του μνημονίου, μια πατριωτική στάση θα την έλεγα εγώ, διότι έχουμε τρεις βασικούς στόχους που αντιμετωπίζουν τρία βασικά ελλείμματα της χώρας. Πρώτο έλλειμμα ήταν το χρέος, αν θέλετε, με την ευρύτερη έννοια και τα ίδια τα ελλείμματα που παράγουν, που βαρύνουν ως θηλιά το λαιμό του κάθε Έλληνα. Πληρώνει σήμερα αυτό το σπάταλο και πελατειακό κράτος και είναι στόχος μας η συνεχής μείωση των ελλειμμάτων. Είναι βασικός στόχος να μην δαπανούμε παραπάνω από ό,τι παράγουμε, από ό,τι βγάζουμε. Να μην χρειαζόμαστε δηλαδή όλο και περισσότερο δανεικά για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Και αυτό αποτελεί τον βασικό λόγο σήμερα της εξάρτησής μας. Αν θέλετε της κηδεμονίας, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις λέξεις, της επιτήρησης, στην οποία μπήκαμε όχι σήμερα, εδώ και χρόνια. Και όσους πραγματικά θέλουν πατριωτικά να σταθούν, αυτό αποτελεί πρώτο διακύβευμα. Αυτή είναι η δικιά μας και η δικιά μου πατριωτική στάση. Όχι σε δάνειες δυνάμεις. Και είμαστε σε έναν σωστό δρόμο, με δυσκολίες. Το 5% μείωσης του ελλείμματος είναι πρωτοφανές, είναι ρεκόρ. Έχουμε μειώσει σπατάλες. Πράγματι υπάρχει ελπίδα ότι το 2012 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Δεύτερος βασικός στόχος είναι το έλλειμμά μας στο αναπτυξιακό μοντέλο. Δηλαδή, να πάμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν παράγει ελλείμματα και βάρη, που παράγει πραγματικό πλούτο, που παράγει ποιότητα, που παράγει ανταγωνιστικά, που παράγει ελληνικά, που παράγει εξαγωγικά και στηρίζεται στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, σε ό,τι δηλαδή καλύτερο έχουμε ελληνικό. Το ανθρώπινο δυναμικό, τους πτυχιούχους μας που σήμερα πλήττονται λόγω αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου από την ενεργεία, τον πολιτισμό μας, την κοινοτομία μας, το περιβάλλον μας, τις ίδιες τις αξίες μας. Είναι αυτή η ανάπτυξη που θα φέρει επίσης και πλεονάσματα, που θα μειώσει το χρέος, θα φέρει πλούτο στην περιφέρεια, θα εγγυηθεί δουλειές για την Ελλάδα, αλλά βεβαίως κάτι το οποίο εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν. Υπήρχαν μόνο με τα stage, με τα stage όπως λέγονται, το ρουσφέτι, το δημόσιο, το οποίο πια δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια στρεβλή ανάπτυξη. Αλλά ανάπτυξη δεν έρχεται με το να ρίξουμε απλώς λεφτά ή να ρίξουμε απλώς τους φόρους, να χαμηλώσουμε τους φόρους. Θυμίζω, το 2009 είχαμε ελλείμματα, δηλαδή είχαμε ξοδέψει παραπάνω 36 δισεκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από ό,τι είχαμε στα ταμεία μας. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που υπήρχαν ρίχτηκαν στην οικονομία και παραπάνω από ό,τι υπήρχαν. Όχι μόνο δεν έπιασαν τόπο, όχι μόνο μας υπερχρέωσαν, αλλά είχαμε και ύφεση και ανεργία. Άρα ανάπτυξη δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Ας δούμε τις αιτίες γιατί δεν έχουμε ένα σωστό μοντέλο ανάπτυξης. Πρώτα απ' όλα το κλίμα σιγουριάς, ασφάλειας, αξιοπιστίας για να επενδύσει, είτε είναι μικρός επενδυτής, είτε μεγάλος, είτε Έλληνας, είτε ξένος. Διαφάνεια, γραφειοκρατία, το χτύπημα της διαφθοράς, απλοποίηση διαδικασιών. Να μην φοβάται ο Έλληνας καταθέτης και δεν πρέπει να φοβάται ο Έλληνας καταθέτης. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να μην φοβάται ένας ξένος να έρθει να επενδύσει. Δεύτερον, προσέλκυση επενδυτών με αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, που αργεί, εσείς το λέτε, πόσες φορές έχετε ρωτήσει εδώ στη Βουλή. Με μεγάλο πρόγραμμα και με τομές και με αποκρατικοποίησης και με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας όπως με το ελληνικό, πάντα με διαφάνεια, πάντα με τις καλύτερες δυνατές τιμές, πάντα μέσα από θεσμούς όπως είναι ο θεσμός της Βουλής, της διαφάνειας και των θεσμών που θα είναι ο έλεγχος ακόμα και οι επιλογές των προσώπων που θα διοικήσουν αυτούς τους φορείς ή αυτόν τον φορέα που θα αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία. Τρίτον, ποιότητα και
στα προϊόντα μας και η ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας. Στον τουρισμό, στις υπηρεσίες υγείας και παιδείας που θα μπορούσαν να είναι εξαγωγικές, να εξάγουμε γνώση και να εξάγουμε και την υπηρεσίες υγείας αντί να εξάγουμε φοιτητές και ασθενείς. Έμφαση στις εξαγωγές. Και έχουμε τα πρώτα μεγάλα θετικά αποτελέσματα. Έχουμε το ρεκόρ του αιώνα που δεν το είπα εγώ, αλλά το είπαν οι ίδιοι εξαγωγές. Με ένα 35% αύξηση των εξαγωγών συνεχιζόμενα τους τελευταίους μήνες. Παιδεία και γνώση. Κάνουμε μεγάλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, διότι είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό για να είμαστε ανταγωνιστικοί για την ανάπτυξη. Υπάρχουν κρυμμένοι φόροι. Ένα κρυμμένο κόστος, αν θέλετε. Όπως παραδείγματος χάρη με τα κλειστά επαγγέλματα. Και αυτό ανεβάζει το κόστος παραγωγής, ανεβάζει το κόστος και χαμηλώνει την ανταγωνιστικότητά μας. Βέβαια και ο φόρος μπορεί να είναι ένας παράγοντας, αλλά υπάρχει μια διπλή ανάγνωση στους φόρους. Πρώτα απ' όλα η μείωση των φόρων, πού θα πάνε τα χρήματα, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπως σας φέρνω τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί η μείωση των φόρων από τους συντηρητικούς δημιούργησε τεράστια ελλείμματα και χρέη. Αλλά επίσης και η μείωση των φόρων είναι το ερωτηματικό, ποιος θα πληρώσει τις υπηρεσίες που θέλουμε. Και υπάρχουν βέβαια και μοντέλα ανεπτυξιακά, όπως είναι οι βόρειες χώρες, οι σκανδιναβικές βόρειες χώρες, που έχουν πολύ μεγάλους φόρους, έχουν πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα, έχουν εξαγωγική βιομηχανία, έχουν κοινωνική συνοχή, έχουν καλές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα των φόρων η πανάκια, ούτε η λύση του κάθε προβλήματος. Τέλος, για την ανάπτυξη, το ερώτημα είναι και πού πάνε τα λεφτά. Στη χώρα μας, αναρωτιόταν κανείς, πήγαιναν στους εργολάβους ή στα έργα, στους μεσάζοντες ή τον πολίτη, στους προμηθευτές ή στις πραγματικές προμήθειες, στους μελετητές ή στις πραγματικές μελέτες, στην υπερτιμολόγηση και την πολυφαρμακία ή στον ασθενή. Τρίτο έλλειμμα, κύριε Καρατζαφέρη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, είναι το έλλειμμα δικαιοσύνης, το έλλειμμα ισότητας, το έλλειμμα ευνομίας. Ένα πελατειακό σύστημα προνομίων που ευνοούσε από τον μεγάλο παράγοντα μέχρι και το μικρό για τα μικρά ρουσφέτια. Μεγάλες αλληλεργίες μέχρι τις μικρές συντεχνίες. Προνόμια, αυθαιρεσίες, μαζί και διαφθορά. Από το να χαρίζονται ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζες μέχρι το να ιδιοποιούνται χρήματα των ασφαλιστικών φορέων, όπως με το πρόσφατο παιχνίδι των ομολόγων με τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ακόμα και ακόμα με τις εικονικές αναπηρικές συντάξεις και το φορολογικό σύστημα. Η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία, η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία και αντιαναπτυξιακό φαινόμενο είναι η φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αδικία μεγάλη, γιατί ρίχνει τα βάρη στους καλοπληρωτές, σε αυτούς που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, και αυτό το κίνημα του «δεν πληρώνω» είναι βαθιά άδικο. Βαθιά άδικο. Διότι ουσιαστικά βοηθά τον επίεργο υπάλληλο που ζητά το γρηγορόσημο, το φακελάκι, κάτω από το τραπέζι ο εφοριακός, βοηθά τελικά τις τράπεζες στην Ελβετία και στερεί από τον ελληνικό λαό την προστασία και το χρήμα του για την ανάπτυξη. Στόχος μας, κύριε Καρατζαφέρη, είναι κάθε μας βήμα να κάνει το σύστημα πιο δίκαιο, πιο διάφανο. Να αφαιρεί τα βάρη ή να είναι πολύ πιο λίγα τα βάρη για τους αδύναμους, αναλογικά και περισσότερο για αυτούς που έχουν. Στόχος μας, ευρύτερος, ένα πολιτικό σύστημα που να το εμπιστεύεται επιτέλους ο ελληνικός λαός. Και αυτό σημαίνει και για μας επώδυνες αλλαγές, απαραίτητες για όλους. Φως σε υποθέσεις σκανδάλων, παρά τις όποιες πραγματικά συνταγματικές αβελτηρίες που δεν έχουν επιτρέψει να δικαιωθεί το αίσθημα δικαίου, απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία των κομμάτων, πολιτικών, των μίντια, αναδρομικά αποθενέσχες παντού, αλλαγή του εκλογικού συστήματος, λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλαγή στη δημόσια διοίκηση, στο ίδιο το κοινοβούλιο, και πολλές από αυτές τις μεγάλες αλλαγές πρέπει να είναι και αλλαγές για τις οποίες θα πρέπει να ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού μέσα από δημοψηφίσματα. Το είπα και στους αρχηγούς που είχαμε τη συνάντηση. Όλα αυτά σήμερα δημιουργούν δικαιολογημένη αγανάκτηση στους πολίτες, γιατί αποτελούν μέρος ενός συστήματος που μας έφερε σε εδώ, ένα σύστημα που αργοπεθαίνει και πρέπει να αλλάξει. Αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης είναι ένα μεγάλο στοίχημα και εντός, αλλά είναι και ένα μεγάλο στοίχημα και εκτός της χώρας, και με αυτό τελειώνω. Έρχομαι στους εταίρους μας και στη δανειοδότησή μας.
τα δικά τους χρήματα μας δίνουν και θέλουν να είναι σίγουροι για τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι θα γίνει βιώσιμο το χρέος και αυτό συζητάμε, διαπραγματευόμαστε, δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, το ξέρετε είναι ευαίσθητο θέμα, ότι θα κάνουμε αλλαγές για να είναι η οικονομία μας επιτέλους βιώσιμη, αυτό θέλουν οι εταίροι μας, και ότι είμαστε αξιόπιστοι στις υποχρεώσεις μας και δεν θα χάσουν τα λεφτά τους. Γιατί νομίζετε ότι είμαστε σε εποπτεία? Επειδή διαχρονικά τους είπαμε ψέματα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πολλές φορές λέμε να τα πούμε ειλικρινά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνεπείς ακόμα και με διορθωτικά μέτρα. Γι' αυτό χρειάζεται να δείξουμε ενωμένοι. Δηλαδή να δείξουμε και προς τα έξω, όχι να μας επιβάλλουν καμία συνένεση. Δεν επιβάλλεται συνένεση από κανένα. Να δείξουμε εμείς ότι κατανοούμε τις ευθύνες μας, ότι κατανοούμε όλοι μας, όλα τα κόμματα, ότι ναι, περνάμε δυσκολίες, αλλά περνάμε μαζί, αλλάζουμε την Ελλάδα και θα την αλλάξουμε την Ελλάδα και είμαστε πιστικοί και σε αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν χείρα βοηθείας. Γι' αυτό βεβαίως ζητώ από όλους συνεργασία, την κατάθεση ιδεών, όπως είπα και στη συνάντηση με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Ακούμε όλες τις θέσεις, κάθε θέση που είναι θετική και σε αυτά τα οποία έχουμε πέρι στη Βουλή για το μεσοπρόθεσμο είμαστε έτοιμοι και μέχρι την τελευταία στιγμή να ακούσουμε θετικές προτάσεις, βέβαια που να έχουν και αυτές ως αποτέλεσμα να φτάσουμε στον δύσκολο στόχο μπροστά μας. Και είναι δύσκολη στόχη, γιατί μαζί, όλα μαζί χρειάζεται αυτή η κυβέρνηση, αυτή η κοινωνία, αυτή η συγκυρία να μειώσουμε ελλείμματα, να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξης, να προστατεύσουμε παράλληλα σε αυτή την κρίση τους αδύναμους, τους άνεργους, να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, να δημιουργήσουμε μια φορολογική συνείδηση και ένα σωστό φορολογικό σύστημα, με μια δημόσια διοίκηση που δυσκολεύεται, ξέρουμε ποια είναι, και να μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε με αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους μας. Όλα αυτά ταυτόχρονα. Όμως αυτός ο πόνος, κυρία Καρατζαφέρη, είναι συγκυριακός. Αλλά αν δεν τον αντέξουμε, αν τον εγκαταλείψουμε στα μισά του δρόμου, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Ολέθριες θα είναι οι συνέπειες και τότε πράγματι οι θυσίες θα πάνε χαμένες. Αν τον αντέξουμε, αν τον αντέξουμε τώρα με τα όποια διορθωτικά μέτρα, αυτά τα επόμενα χρόνια του προγράμματος, όχι μόνο θα έχουμε μια διαφορετική Ελλάδα, αλλά θα έχουμε λύση για τις επόμενες γενιές και το μεγάλο ζήτημα του χρέους. Με τη βοήθεια των εταίρων μας, που προτίθενται να βάλουν πλάτη, θα έχουμε παράλληλα κάνει και αλλαγές που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Και πάλι με τη στήριξή τους. Και τότε θα μπορούμε να μιλάμε και για εγγυημένες δουλειές και για καλύτερους μισθούς και για καλύτερες συντάξεις και για καλύτερο περιβάλλον, για εγγυημένη και ποιοτική παιδεία και υγεία, για μια Ελλάδα πολύ διαφορετική και σίγουρα ποτέ πια σε επιτήρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.